Τώρα θα τα πούμε με τον Δημήτρη Κάνδυλα, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Ζακύνθου. Για να δούμε τι θα πούμε. Να μας βάλει στο κλίμα, να στείλει τις ευχές του, να μεταφέρουμε εικόνες, γιατί υπάρχει και μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα σε Κρήτη και σε Ζάκυνθο. Νησιά και τα δύο. Δεκάδες, εκατοντάδες οι Κρητικοί στο νησί. Έτσι. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε από Κρήτη. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, από την ωραία και μόνη Ζάκυνθο. Και σας περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία που θα έρθετε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, γιατί υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια και εκτίμηση μεγάλη στο νησί σας. Έχετε και πολλούς κριτικούς, μόνιμους κατοίκους στη Ζάκυνθο. Μάλιστα, έχουμε πολλούς κριτικούς, είναι και ο Σύλλογος Κριτών. Σε μένα, δίπλα από μένα, πολύ κοντά, μένει μια κυρία που είναι καθηγήτρια, πολύ αγαπημένη μου φίλη και είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Κριτών. Κάνουν και κάθε χρόνο το χορό τους, που έχω ένα μαγαζί εγώ το Λασιθέ Παλάς. Και τους στηρίζεται και αρκετά, αντιδήμαρχε. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει το Σύλλογο Κριτών. Μάλιστα. Το στηρίζουμε γιατί υπάρχει κριτική στελεβέντη. Το λέω με την καρδιά μου. Έχω πάρα πολλούς φίλους από την Κρήτη. Εγώ είμαι χρόνια επαγγελματίας, τραγουδιστής και επιχειρηματίας. Έχω ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Και προβάλλω. Είμαι μαέστρος, έχω 40 άτομα χοροδία. Και γιατί όχι να κάνουμε και σύνδεση το επόμενο διάστημα με αφορμή και την άλλη ιδιότητά σας. Κύριε Κάνδυλα, δεν το γνωρίζαμε. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Έχουμε τραγουδήσει σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος με τη χοροδία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, το κλείσαμε, αντιδήμαρχε. Σύνδεση το επόμενο διάστημα. Δεσμεύεστε. Με όλη μου την καρδιά δεν το συζητάμε. Πού βρίσκεστε, σε ποιος... Και... Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, να σας κάνω και γνωστό, τις 17 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τον πολιούχο μας Άγιο Διονύσιο. Μάλιστα. Πολύ... Να σας δίνει υγεία και εσάς. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε... Αντιδήμαρχε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην πλατεία Αγίου Μάρκου, που είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωτίσαμε προημερών. Είδαμε κάποια πλάνα πριν από λίγο. Ναι. Απλά δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω, να σας πω για την ενημερωμένη αυτή. Να ολοκληρώσετε, βέβαια. Ναι. Τις 16 Δεκεμβρίου έρχεται ο πατριώτης σας εδώ, ο Νίκος Ζωηδάκης. Τον έχω καλέσει στο μαγαζί μου. Κριτική βραδιά. Κριτική βραδιά, λοιπόν, στη Ζάκυνθο. Ακριβώς. Κριτική βραδιά. Λοιπόν, τι να πούμε. Όμορφη Ζάκυνθο. Το καλοκαίρι, από ό,τι έχω μάθει, έκλεισε καλά. Υψηλές πληρότητες, αυξημένη κίνηση. Να συνυπολογίσουμε, βέβαια, και τη συγκυρία της πανδημίας. Και με το βλέμμα στραμμένο στο 22. Πραγματικά, παρότι και φέτο. Ήταν πολύ, όπως ξέρουμε, το κορονοϊό, τα πράγματα δύσκολα. Ναι. Πήγε σε τουρισμό η Ζάκυνθο το 2019. Ναι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες και όλο τον κόσμο που τιμά το νησί μας. Και εμείς μπορούμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο προσφέρουμε για τον τόπο μας, την ευγένειά μας, τον πολιτισμό μας. Ό,τι καλύτερο προσπαθούμε για το νησί μας. Όπως και εσείς. Και εσείς τα ίδια, τις τελευταίες, το λέω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Άνω τελεία στη συζήτηση. Τα λέμε το επόμενο διάστημα με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Το κλείσαμε. Αντιδήμαρχε, να σε ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.